Καλησπέρα σα κυρίε και κύριοι. Τίποτα και κανένα δεν πρόκειται να ξεχαστεί, τόνισε ο Αλέξη Τσίπρα σε ομιλία του μετά την ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Λαύριο και τόνισε πω θα διερευνηθούν σε βάθο τα πώ και τα γιατί που οδήγησαν, όπω είπε, στην εθνική τραγωδία στην Ανατολική Αττική. Θα περίμενα μία μικρή δόση αυτοκριτική από όσου κυβέρνησαν αυτόν τον τόπο τέσσερι και πλέον δεκαετίε, είπε ο Πρωθυπουργό και εξήγηλε 20 μέτρα για την αντιμετώπιση της παθογένειας του ελληνικού συστήματος που δημιούργησε όπως υποστήριξε τις καταπατήσεις των δασών, των ακτών και τα αυθαίρετα. Σε δήλωσή της η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σπυράκη υπενθυμίζει πως ο Πρωθυπουργό δεν είχε προχωρήσει στα τρία χρόνια που κυβερνά στο να εφαρμόσει τον νόμο καθώς αυτοί που αντιστάθηκαν ήταν οι ίδιοι υπουργοί αλλά και η περιφέρεια Αττικής την ανάγκη να συγκρουστεί η κυβέρνηση με το κατεστημένο και να λάβει γενναίε αποφάσει απέναντι στι τρευλώσει και τι παθογένειε του παρελθόντο, τόνισε ο Πρωθυπουργό έπειτα από την ευρεία σύσκεψη για τι πυρκαγιέ που πραγματοποιήθηκε στο Λάβριο. Τίποτα δεν πρόκειται να κουκουλωθεί εν ονόματι οποιασδήποτε σκοπιμότητα. Ο πόνο όμω για τι ανθρώπινε ζωέ που χάθηκαν γεννά την ευθύνη να μην μείνουμε στα λόγια, αλλά να αναλάβουμε δράση, ο καθένας στο μέρος που το αναλογεί, ώστε να μην ζήσουμε ποτέ ξανά μια τέτοια τραγωδία. Ποτέ ξανά. Είναι χρέος μας, απέναντι στους νεκρούς μας, μα πιο πολύ είναι χρέος μας απέναντι στους ζωντανούς. Είναι χρέος μας απέναντι στις επόμενες γενιές. Για το λόγο αυτό αναλαμβάνουμε δράση άμεσα. Η πρόθεσή μα είναι σαφή. Ο κύριο Τσίπρας ξεκαθάρισε πω το χάο τη ανεξέλεγκτη δόμηση με κόστο στι ανθρώπινε ζωέ θα τελειώσει, σημειώνοντα πω αυτό είναι χρέο μα απέναντι στους νεκρούς, του ζωντανού και απέναντι στι μελλοντικέ γενιέ. Περιέγραψε 20 άμεσε παρεμβάσει ξεκινώντα από την κατεδάφιση το αμέσω επόμενο διάστημα 3.200 ευθερέτων στην Αττική, όπω έχει ήδη προαναγγελθεί. Ανέφερε δε ότι θα δρομολογηθούν κατεδαφίσει αυθερέτων και σε άλλε περιοχέ τη χώρα. Προχωράμε το αμέσω επόμενο διάστημα με βάση τη σχετική προτεραιοποίηση στην κατεδάφιση των 3.200 αυθερέτων κτισμάτων και κατασκευών που έχουν ήδη τελεσίδικα πρωτόκολλα κατεδάφισης προχωράμε άμεσα με ευθύνη της αποκεντρωμένης διοίκησης. Χτίσματα που βρίσκονται στη ζώνη του Αιγιαλού σε αναδασωτές δασικές εκτάσεις σε εθνικούς δρυμούς και σε ρέματα της Αττικής και αποτελούν άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια. Και το ίδιο θα συμβεί, επαναλαμβάνω, και για την υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτά από τα 3.200 αφορούν την Αττική. Για κάθε αυθαίρετο κτίσμα που εντοπίζεται σε φάση κατασκευής θα προχωρά άμεσα η κατεδάφιση του. Για να το πω απλά και κατανοητά. Αν κάποια αρμόδια αρχή ή υπάλληλό τη, και το λέω διότι έχει συμβεί κατά κόρον τις τελευταίες δεκαετίες, επιλέξει να κάνει τα στραβά μάτια σε περιπτώσεις αυθαίρετων κτισμάτων, να ξέρει ότι τα ψέματα τελείωσαν. Θα αρκεί μια σχετική υπουργική απόφαση για να επιβληθεί επιτέλους η νομιμότητα. Πέρα από την πολιτική βούληση τη κυβέρνηση για να γίνουν οι μεγάλε τομέ και οι συγκρούσει με συμφέροντα και κληρονομημένε από το παρελθόν συμπεριφορέ, χρειάζεται και μια πλατιά ειλικρινή και αποφασιστική δέσμευση τη κοινωνία ή τουλάχιστον τη μεγάλη πλειοψηφία, τη είπε ο Πρωθυπουργό. Αλλά όπω εγώ ανέλαβα από την πρώτη στιγμή, ακόμη και ευθύνε που ενδεχομένω να μην μου αναλογούν, θα περίμενα έστω και μια μικρή δόση αυτοκριτικής. Από όσου αυτόν τον τόπο τον κυβέρνησαν όχι για δύο και τρία και πέντε χρόνια, για τέσσερι και πλέον δεκαετίε. Οι ίδιοι και οι οικογένειέ του. Από όσου δημιούργησαν και εξέθρεψαν αυτέ τι παθογένειε. Στην αντεπίθεση πέρασε η Νέα Δημοκρατία με αφορμή την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού από το Λάβριο αναφορικά με τι ευθύνε τη τραγωδία στην Ανατολική Αττική, για τι οποίε έριξε την κύρια αιτία στην αυθαίρετη δόμηση. Ο κύριο Τσίπρας θέλει να αναλάβει πάνω στι τάχτε την ευθύνη για το μέλλον μα. Αλλά οι Έλληνε του έχουν γυρίσει την πλάτη. Ο κύριο Τσίπρας έχει ακέραια την ευθύνη για την τραγωδία και από αυτή δεν θα ξεφύγει. Ο εκπρόσωπο του κινήματο Αλλαγή, Παύλο Χριστίδη, σχολίασε: Ένα μόνο κρατάμε από τι δηλώσει του κυρίου Τσίπρα. Ό,τι και να πει, η πραγματικότητα δεν μπορεί να αλλάξει. Και ανέφερε πω η ευθύνη για του νεκρού και τι καταστροφέ βαρύνει αποκλειστικά του ίδιου και δεν κατεδαφίζεται. Η Ελλάδα χρειάζεται αλλαγή πολιτική και όχι αλλαγέ προσώπων, αναφέρει από την πλευρά τη η Ένωση Κεντρών σε ανακοίνωσή τη για τη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Λάβριο. Σημειώνει ακόμη ότι όταν στη θέση κομματικών αξιωματούχων που αποδείχθηκαν ανεπαρκείς μπαίνουν ξανά άτομα του κομματικού σωλήνα, το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Δεκαπέντε ημέρε μετά από τη φωνική πυρκαγιά τη 23η Ιουλίου, από την οποία έχασαν τη ζωή του 91 άνθρωποι, στα νοσοκομεία παραμένουν, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγεία, 36 εγκαυματίε. Από αυτού, 6 άτομα νοσηλεύονται σε μονάδε εντατική θεραπεία και υπάρχει και ένα παιδί στο νοσοκομείο Αγία Σοφία. Την ώρα που οι κάτοικοι επιχειρούν να ξανασταθούν στα πόδια του και υποβάλλουν αιτήσει για το έκτακτο βοήθημα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η πολιτική αντιπαράθεση για τι ευθύνε και τι παραλήψει συνεχίζεται, ενώ στο στόχαστρο τη Νέα Δημοκρατία μπήκε και ο νέο Γενικό Γραμματέα Πολιτική Προστασία, που ζητά την αντικατάστασή του από πρόσωπο κύρου με εμπειρία, όπω λέει. Χθε ο Πρωθυπουργό αργά το βράδυ είχε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με αντιπροσωπεία κατοίκων από το Μάτι, ενώ την ίδια ώρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η εισαγγελική έρευνα για τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία. Έχουν περάσει πάνω από δύο εβδομάδε από την εθνική τραγωδία στην Ανατολική Αττική και η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται. Έχουν δοθεί οι απαντήσει σχολεία ο Υπουργό Ψηφιακή Πολιτική Νίκο Παπά για το αν γνώριζε ο Πρωθυπουργό το μέγεθο τη καταστροφή στο μέτωπο των πυρκαγιών τη νύχτα τη σύσκεψη στο κέντρο τη πυροσβεστική. Μιλώντα στον Αντένα, χαρακτήρισε την υπόθεση μη θέμα, μια και υπήρξε ενημέρωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και υποστήριξε πω η κυβέρνηση χειρίστηκε με ευθύνη το ζήτημα και δεν κατανοεί τη μεγιστοποίησή του, όπω είπε. Η είναι πάρα πολύ βαθιά και πάνε πάρα πολύ πίσω για το αν γίνανε λάθη. Νομίζω ότι Εάν κάποιο πει ότι τα πάντα γίνανε κατά τα προβλεπόμενα και ήταν και τα πάντα ολόσωστα και τέλεια, δεν θα είναι απολύτω ακριβέ αυτό. Αν με ρωτάτε, έγιναν λάθη τα οποία ήταν αυτά τα οποία ε, κάνανε και τα περιστατικά μοιραία και τραγικά. Ε, δεν είμαι σίγουρο ότι αυτή την άποψη μπορώ να την ασπαστώ. Τα πειρά τη αντιπολίτευση συγκεντρώνει τόσο η κυβέρνηση, όσο και η Περιφερειάρχης Αττική Ρένα Δούρου. Φύσανε μία γυναίκα άπειρη, εντελώ άπειρη, την κυρία Τσούπρα, η οποία αντιμετωπίζει και πολύ σοβαρά προβλήματα με τη δικαιοσύνη πλέον. Ε, να διαχειριστεί όλη την Ανατολική Αττική, την πυροσβεστική, την αστυνομία, Αυτού λοιπόν μπορούσε να του διαχειριστεί η κυρία Τσούπρα. Δηλαδή, αρχίζουμε να χτυπάμε το κεφάλι μα στον τοίχο. Την αντικατάσταση του νέου γραμματέα πολιτική προστασία Γιάννη Ταφίλη από πρόσωπο κύρου με εμπειρία στην πολιτική προστασία ω ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στου νεκρού ζητάει η Νέα Δημοκρατία το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάνει λόγο για ένα στέλεχος με πλούσιο και σκοτεινό κομματικό παρελθόν, επισημένοντας πως το τελευταίο που χρειάζεται η Ελλάδα σήμερα είναι άλλο ένα αποτυχημένο κομματικό στέλεχος για να διαχειριστεί κρίσεις από τις οποίες μπορεί να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Τώρα προσπαθούν να προστατεύσουν τον κύριο Τσίπρα. Δεν προστατεύεται ο κύριο Τσίπρα. Τελείωσε ο κόσμος, τον κατάλαβε. Του κατάλαβε όλους. Ξέρει ότι είναι ανίκανοι, ότι είναι ψεύτες και δεν τους εμπιστεύεται και δεν αισθάνεται καμία ασφάλεια. Μετράμε αντίστροφα είναι θέμα χρόνου. Ε, θέμα χρόνου τι. Θέμα χρόνου πότε θα φύγουν. Στο μεταξύ, η έρευνα τη εισαγγελία έχει ανοίξει πλέον προ όλε τι κατευθύνσει. Καθώ ερευνώνται τόσο τα αίτια τη φωτιά και οι εμπλοκέ που δημιούργησαν οι πολεοδομικέ παραβάσει. Όσο κυρίω οι ευθύνε από πράξει ή παραλήψει κρατικών, αυτοδιοικητικών και υπηρεσιακών παραγόντων. Μια απρέπεια ότι μου έτυχε στραβή στη βάρδιά μου. Η μόνη στραβή που έχει τύχει στη χώρα είναι ότι κυβερνούν αυτοί. Επειδή βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ σε απόλυτη πολιτική απομόνωση. Και από την άλλη πλευρά, πάει για να διαχειριστεί την ήττα τη. Εμεί είμαστε προετοιμασμένοι για να γίνουν αγριότητε από εδώ και πέρα. Δεν έχουν νόημα στην πράξη, γιατί σα είπα ότι σήμερα η υποχρηματοδότηση είναι τέτοια στο 0,035% του κρατικού προπολογισμού. Με αυτή την χρηματοδότηση δεν μπορεί να καλυφθεί καμία από ο... τι αυξανόμενε ανάγκε που έχουν αυτέ οι υπηρεσίε. Πολλά έπαιξαν. Yeah. Ε, εσείς Εσεί θέλετε ντε και καλά να πείτε ότι ότι όλα αυτά φταίει η κυβέρνηση, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, φταίει ο Τσίπρα. Τι να προτοκάναμε σε 3-3,5 χρόνια, όταν βρήκαμε πραγματικά μια χώρα χρεοκοπημένη σε όλα τα επίπεδα. Η Νέα Δημοκρατία και το κίνημα αλλαγή επιμένουν και πιέζουν ώστε να δοθεί στη δημοσιότητα η λίστα με ονόματα των νεκρών που έχουν ταυτοποιηθεί. Η μη καταγραφή από επίσημη ελληνική αρχή των ονομάτων των νεκρών είναι μια προσπάθεια να παρουσιάσουν ακόμα και τον αριθμό αλλιώτικο. Περίπου τρει ώρε κράτησε η συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με συντονιστικέ επιτροπέ κατοίκων από το Μάτι και το Νέο Βουτζά, που επλήγησαν από τι φωνικέ πυρκαγιέ. Με ειλικρινή αγωνία μου έδεσαν μια σειρά από εύλογα αιτήματα για να κερδίσουμε τη μάχη της αποκατάστασης. Δεσμεύτηκα ότι θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για την κάλυψη των αναγκών όλων των κατοίκων. Κανένας και τίποτα δεν θα ξεχαστεί, έγραψε ο Πρωθυπουργός στο Twitter μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης. Και να έρθουμε στα τη οικονομία. Καθώ έντονη ανησυχία προκαλούν στο οικονομικό επιτελείο τη κυβέρνηση τα μειωμένα έσοδα από την εκαθάριση των δηλώσεων και την εισφορά αλληλεγγύη. Εκείνο που προκαλεί εντύπωση είναι οι μειωμένε εισπράξει από τον φόρο παρελθόντων ετών σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017, αλλά και από τον ΦΠΑ, παρά το γεγονό ότι έχουν αυξηθεί οι συντελεστέ. Τη δέσμευση τη Νέα Δημοκρατία για άμεση μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, αρχικά στο 13% και σε δεύτερο χρόνο στο 11%. Επανέλαβε ο πρόεδρο του κόμματο, Κυριάκο Μητσοτάκης σε συνάντηση που είχε με νέου εργαζόμενου στον κλάδο τη εστίαση. Τι αστοχίε του περασμένου έτου που οδήγησαν σε υστέρηση των εσόδων περίπου 1,5 δι ευρώ φοβάται η κυβέρνηση, καθώ βλέπει ότι ελοχεύει ο κίνδυνο να αμφισβητηθεί από του θεσμού η επίτευξη των στόχων του προπολογισμού, που προβλέπει πρωτογενέ πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ. Αν και στο παρελθόν η κυβέρνηση κάλυπτε τρύπε στον προπολογισμό με περικοπέ στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, φέτο τα στοιχεία δείχνουν ότι χιλιάδε μπλοκάκια έβαλαν τέλο στη δραστηριότητα που ασκούσαν και κατέφυγαν στη δημιουργία εταιριών για να αποφύγουν τι υψηλέ εισφορέ. Ανησυχία όμω προκαλούν και οι εισπράξει του φόρου προ τη θέμενη αξία. Ειδικότερα παρά το γεγονό ότι οι συντελεστέ ΦΠΑ αυξήθηκαν στα περισσότερα νησιά τη Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου του 2018, οι εισπράξει από το φόρο ήταν μειωμένε κατά 23 εκατομμύρια ευρώ συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Συνολικά υπολογίζεται να εισπραχθούν 90 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα το 2018. Από τη στιγμή που το ΦΠΑ είναι το 1 τέταρτο τη αξία του εμπορεύματο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν γίνει φοροδιαφυγή. Κακό και επιβολή από το κράτο να γίνουμε φοροκλέφτε. Ε, γιατί ε, οι γύρω χώρε μα έχουν ένας 8 φυπία, ο ένα 8% ΦΠΑ, ο άλλο 12%, ο άλλο 16% ε, και η φορολογία του είναι πολύ μικρότερη από τη δική μα. Που σημαίνει ότι πρέπει να βρούμε τρόπο να παραμείνουμε εμπορικά εν ζωή και αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολο με τα σημερινά δεδομένα. Δεν έχει το κράτο εμπιστοσύνη των επιχειρηματίων και ο επιχειρηματία δεν έχει εμπιστοσύνη το κράτο. Ένα είδο φοροδιαφυγή είναι αυτή που γίνεται η λεγόμενη φοροδιαφυγή επιβίωση. Δηλαδή, ο άλλο δεν κάνει φοροδιαφυγή για να κερδίσει λεφτά. Αλλά δεν πληρώνει του φόρου γιατί δεν μπορεί να αντεπεξέλθει. Δεν φτάνουν για τα υπόλοιπα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτου, παρατηρείται μείωση σε σχέση με το 2017 των εισπράξεων από το φόρο παρελθόν των οικονομικών ετών. Δηλαδή, έχουν περιοριστεί σημαντικά τα έσοδα από τι ρυθμίσει των 12 ή των 100 δόσεων, στι οποίε είχαν ενταχθεί οι φορολογούμενοι, καθώ αρκετοί τι έχουν αποπληρώσει ή τι έχουν απολέσει αλλά και από την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων. Όπω επίση έχουν περιοριστεί σημαντικά οι εισπράξει από τι κατασχέσει τραπεζικών λογαριασμών, καθώ οι λογαριασμοί αυτοί είναι στι περισσότερε περιπτώσει μηδενικοί. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολή των φορολογικών δηλώσεων με μείωση των βεβαιωθέντων φόρων κατά 500 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία τη ΑΔΕ, οι φόροι που έχουν βεβαιωθεί ανέρχονται στα 3,35 ενώ πέρυσι είχαν βεβαιωθεί 3,87 Σύμφωνα με φοροτεχνικού, η μείωση αυτή οφείλεται κυρίω στον περιορισμό των εισοδημάτων των ελευθέρων επαγγελματιών και η μείωση αυτή είναι αποτέλεσμα της αφαίρεσης των ασφαλιστικών εισφορών από τα εισοδήματά τους με αποτέλεσμα να περιορίζεται το φορολογητέο εισόδημα και κατ' επέκταση τα έσοδα του κράτους. Τη δέσμευση της Νέα Δημοκρατίας για άμεση μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση αρχικά στο 13% και σε δεύτερο χρόνο στο 11% επανέλαβε ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνάντηση που είχε με νέους εργαζόμενους στον κλάδο της εστίασης. Το των φόρων, οδηγεί, με σε μια εκτετυ η φοροδιαφύγη σε, σε, όλα τα, σε όλα τα επίπεδα. Γι' αυτό και όταν μειώσαμε το ΦΠΑ στην, στην, εστίαση, το αποτέλεσμα ήταν πολύ πιο θετικό δημοσιονομικά από ό,τι προβλέπανε οι ξένοι που μα λέγανε πω, 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 θα δείτε μια τρύπα να. Δεν έγινε αυτό, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι κόπηκαν τελικά πολύ περισσότερε αποδείξει. Ο κ. Μητσοτάκη ανέφερε ότι η Νέα Δημοκρατία προτείνει μια συμφωνία αλήθεια με του επιχειρηματίε, καθώ και αυτοί από την πλευρά του καλούνται να είναι απολύτω συνεπεί στι υποχρεώσει του απέναντι στο κράτο και κυρίω στου εργαζόμενου. Οι εργαζόμενοι έθεσαν στον πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, με κυριότερο όλων, όπω ανέφεραν, την ανασφάλιστη εργασία. Λοιπόν, ορίζουμε στο δελτίο μα τον κύριο Γιάννη Νικολαράκο, είναι πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αμαρουσίου. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα, Και να μιλήσουμε για αυτό που μόλι είδαμε. Βλέπουμε ότι οι φόροι αυξάνονται, ο ΦΠΑ αυξάνεται, αλλά ωστόσο τα έσοδα του κράτου βαίνουν μειωμένα. Δεν είναι πολύ λογικό αυτό. Λογικό. Θα μα εξηγήσετε Δεν... εσεί γιατί είναι λογικό, Διότι από, ε, λειτουργούμε, μα αναγκάζει το κράτο δηλαδή. Να λειτουργήσουμε εκτό συστήματο. Αρχίζει η συναλλαγή. Όταν το ΦΠΑ είναι γύρω στο 25%, το 1 τέταρτο τη τιμή, αρχίζουν οι δοσοληψίε. Γι' αυτό η φοροδιαφυγή είναι πολύ εκτεταμένη. Με την έλλειψη δε που υπάρχει και στην ελληνική αγορά, τότε το πράγμα αρχίζει και χαλάει. Μόνο εάν μειωθεί η φορολογία, αυτό που φωνάζουν δηλαδή. Όλοι οι έμποροι, όλο ο κόσμος αυτό φωνάζει και με τη μείωση της φορολογίας θα δείτε ότι θα ανέβουν τα έσοδα του, του δημοσίου, όπως έγινε με το ΦΠΑ. Με το ανέβουν ΦΠΑ. τα έσοδα του δημοσίου ε, και είναι κάτι που, που το λένε όλοι, ότι όταν μειώνεις τους φόρους έρχεται η ανάπτυξη, που σημαίνει περισσότερες θέσεις εργασίας, που σημαίνει ότι θα κινείται περισσότερο χρήμα στην αγορά που σημαίνει ότι θα γίνονται περισσότερα πράγματα και είναι το αυτονόητο. Βέβαια, με, βλέπουμε ότι οι πολιτικές στα πλαίσια των μνημονίων έχουν οδηγήσει ακριβώς σε αυτό το εύκολο. Δηλαδή, μπορούμε να τα πάρουμε, από πού μπορούμε να τα πάρουμε. Και ο δικός σας ο τομέας, ο δικός σας ο κλάδος, είναι αυτός που έχει πληγεί πάρα πολύ τα τελευταία οκτώ χρόνια. Ακριβώς. Όμως, από ό,τι βλέπετε, δεν μπορούν να τα πάρουν, διότι δεν έχουμε να δώσουμε έχουμε πια στερέψει. Η αγορά, όπω ξέρουμε, δούλευε με 80 περίπου δι 85 και δουλεύει με 35-40 δι. Έχει πέσει στο μισό. Έχουν πέσει οι εισφορέ στο μισό, η ανεργία έχει αυξηθεί και ο χορό καλά κρατεί. Έτσι δεν βγαίνει. Δεν το καταλαβαίνουν ότι δεν, μπορούμε να... δεν μπορεί να πάει άλλο η αγορά. Δεν προχωράει τίποτα. Είναι στάσιμη. Έχουμε σταθεί εκεί όλοι οι μικρομεσαίοι, όλος ο κόσμο και περιμένουμε να γίνει κάτι. Τι περιμένουμε? δεν πρέπει να αναλάβει κάποιο κάτι και να φτιάξει κάτι για το καλύτερο φυσικά. Να στα... κατέβει ο ΦΠΑ. Πολύ βασικό αυτό. Και επειδή είστε και πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αμαρουσίου, φαντάζομαι ότι το έχετε πει και πάρα πολλέ φορέ αυτό και το έχετε θέσει. Βρήκατε ανθρώπου να σα ακούσουν, να σα καταλάβουν. Όχι, δεν ακούει κανεί, κυρία Οζουνίδου. Είμαστε μόνοι μα. Παλεύουμε μόνοι μα. Και όχι μόνο αυτό, μα βάζει το κράτο και τρικλοποδιέ. Δεν μα αφήνει στην ησυχία μα. Να δουλέψουμε. Να δουλέψουμε θέλουμε. Φόρου θέλουμε να πληρώσουμε. Δεν είμαστε μπαταξίδε. Άνθρωποι είμαστε κι εμεί. Έλληνες είμαστε. Φιλότιμο έχουμε. Θέλουμε να πληρώσουμε του φόρου. Αλλά αυτό δεν είναι φορολογία. Αυτό είναι κατακρεούργηση. Δεν μπορώ να πω άλλη λέξη και έχουμε φτάσει σε σημείο να έχουμε μπει όλες οι ρυθμίσει και η μία ρυθμίση είναι πάνω στην άλλη, έρχονται και τα καινούργια καθαριστικά, και τα, καινούργια, για καινούργια, τον έμφια, τα ε, πάντα για... έρχονται και έτσι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μένουν και τα άλλα και αυτό λέει ότι τα έσοδα του κράτους έχουν πέσει. Ε πώς, πρέπει να συντηρηθούμε. Και επειδή βρισκόμαστε και στην περίοδο των εκπτώσεων, έχετε παρατηρήσει κάποια αλλαγή στη στάση Βέβαια, του του Βέβαια. κοινού, του καταναλωτικού. Ναι. Αυτό πού οφείλεται. Όταν γίνονται εκπτώσεις κάθε τέσσερι μήνε, έχει καταδείξει πια κοροϊδία και είναι σαν να κοροϊδεύει το κράτο που μα βάζει εμάς να κάνουμε εκπτώσει, γιατί εμεί δεν θέλουμε. Οι έμποροι δεν θέλουμε να κάνουμε εκπτώσεις κάθε τρει μήνε. Είναι ένα, μια υποκρισία. Κάθε τρει μήνε εκπτώσεις και κάθε είκοσι μέρε και ένα μήνα προσφορέ. Έτσι δεν βγαίνει αγορά. Ο κόσμο δεν έχει χρήματα να καταναλώσει. Του βλέπουμε εμεί όλη μέρα και στο Μαρούσι και σε άλλε περιοχέ που μιλώ με άλλου συναδέλφου. Προχωράνε με τα χέρια στι τσέπε. Δεν μπορούν να ψωνίσουν. Και τα προϊόντα μα, οι περισσότεροι έμποροι, τα χαρίζουμε, κυρία Ζουνιδού. Είναι ο κόσμος στο δηλαδή, κόστος, μας, λέτε, δηλαδή. Για να καταλάβω, μας λέτε ότι δεν έχει ούτως ή άλλως χρήματα για να ψωνίσει είτε είναι εκπτώσεις είτε δεν είναι εκπτώσεις. Δεν πάει να κάνει εκπτώσεις και να ανοίγουν και Κυριακές. Ας ανοίγουμε και 24 ώρα. Αυτό που είναι να πάρει το λιγοστό, αυτό θα πάρει το λίγο, το αναγκαίο δηλαδή. Λίγο ψωμί, λίγο τυρί, άντε και κάνα λίγο κρεατάκι να φάει ο κόσμος ή δεν έχει. Είναι, είναι σε πολύ κακή κατάσταση εάν το παρατηρήσετε και εγώ το παρατηρούμε όλη μέρα για, γιατί είμαστε μέσα στην αγορά. Θέλουν να ψωνίσουν. Έχετε κάποια στοιχεία για λουκέτα στη, στη, στην περιοχή σας, για ανθρώπους που έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους. Δεν μπορούν να κλείσουν. Γιατί δεν μπορούν να κλείσουν. Διότι χρωστούν. Χρωστάνε και στο δημόσιο, χρωστάνε και στις επιχειρήσεις που τους τροφοδοτούν, στην αγορά δηλαδή. Άρα, ένας έμπορος σε όσο δυσκαιρή θέση και να είναι, δεν μπορεί να κλείσει εύκολα, να πει κλείνω. Και τελειώνω. Αν δεν μπορεί να κλείσει και κάθε μέρα μπαίνει πιο βαθιά. Και κάθε μέρα τρώει από τη σάρκα του, από το, από το κεφαλαίο του. Και μπαίνει πιο πολύ μέσα και χρωστάει. Έχουν κλείσει μερικά μαγαζιά, ανοίγουν άλλα μικρά μαγαζάκια και αυτά κλείνουν με τη σειρά. Δεν υπάρχει υγεία δηλαδή στην αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά. Και δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό και πού θέλουν να οδηγήσουν τη μικρομεσαία επιχείρηση. Στα μεγάλα εμπορικά κέντρα. Γιατί, τι θα κάνει τόσο κόσμο, Είναι περίπου 700.000 μικρομεσαίοι επιχειρήσει, οικογένειε που, αν βρίσκανε ένα τρόπο, μπορεί να βρει τρόπο να προσλάβει η κάθε επιχείρηση, το κάθε μαγαζί από έναν υπάλληλο, θα είχαμε αυτομάτω 700.000 νέου εργαζόμενου, δηλαδή θα έπεφτε κατά πολύ η ανεργία. Μπορεί να γίνει κάτι να κάνουμε αυτό το πράγμα να δώσει κίνητρα λέει, το κράτο να δουλέψουν είναι πάρα πολύ εύκολο. Υπάρχουν λύσει. Κίνη... Αλλά πρέπει να, τις, να συνεργαστούμε, να τι βρούμε τι λύσει. Κίνητρα, οπότε μα λέτε και στο επίπεδο τη φορολογία, αλλά και στο επίπεδο των εισφορών. Ε, Προφανώ. Δηλαδή, για να, να μειωθούν, για να μπορέσει να πάρει μπροστά η μηχανή τη αγορά. Και να αγοράς. ανέβουν και οι μισθοί στο δημόσιο. Διότι όταν πέφτουν οι μισθοί του δημοσίου και οι συντάξει, με τι χρήματα θα έρθει ο άλλο να αγοράσει προϊόντα. Εν προκειμένου, γυαλιά οπτικά δεν μπορεί να έρθει να αγοράσει. Θα έρθει να πάρει τα απολύτω απαραίτητα. Να Άρα... ρωτήσω κάτι. Το κλίμα αυτών των τελευταίων ημερών που είναι πάρα πολύ βαρύ για την Ελλάδα, έχει επηρεάσει καθόλου τη διάθεση του κοινού, του κατοίκου. Από την ημέρα αυτή τη καταστροφική, τη τραγική αυτή πυρκαγιά, ε, είχαμε μία πτώση ακόμα. Δεν είχε δηλαδή που δεν είχε δουλειά ο Ιούλιος. Δεν είχε και ο Αύγουστος. Ε, τώρα δεν έχει τελείωσε. Τελείωσαν, δηλαδή βλέπουμε τον κόσμο έξω και κυκλοφορεί με το κεφάλι σκυμμένο, θλιμμένοι, ε, θυμωμένοι, φοβισμένοι, διότι φοβόνται τώρα. Έχουν αλλάξει οι καιροί, τα καιρικά φαινόμενα δηλαδή γίνονται ακραία πια και δεν τα βλέπουμε μόνο στο σινεμά ούτε στην τηλεόραση. Έχουν έρθει και εδώ. Πρέπει να είμαστε και γι' αυτά προετοιμασμένοι. Οι άνθρωποι της αγοράς πώς αντιμετωπίζουν το, το γεγονός ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στην τυπική έξοδο από τα, από τα μνημόνια. Και λέω τυπική γιατί γνωρίζουμε ότι θα έχουμε ενισχυμένη εποπτεία ούτως ή άλλως δηλαδή μετά τις 20 δεν, θα, δεν είναι, δεν, θα, δεν είναι έξοδος. Δεν είναι καθόλου έξοδο. Είναι μια κατάσταση η οποία θα συνεχιστεί. Απλά θα βγούμε από τα μνημόνια και θα μπούμε σε ένα κάδρο, σε ένα πλαίσιο δηλαδή, όπου θα είναι, θα είναι με το φακό από πάνω και θα μα επιτηρούν όπω επιτηρούν τα πειραματόζα και τα μυρμηγκάκια. Αυτό δηλαδή, το πράγμα δηλαδή θα γίνει. Άρα δηλαδή, αν σα ζητούσα να μου πείτε, ποια είναι τα, τα, δύο, τα δύο κύρια πράγματα, ποιε θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητε την επόμενη μέρα για τη χώρα, όσον, όσον αφορά το δικό σα τον κλάδο πρέπει να μειωθούν δραστικά αφού μπορούν τώρα πια, είμαστε και εκτός μνημονίου, οι φόροι. Η φορολογία πρέπει να πέσει. Το νούμερο ένα, ένα είναι η αυτό, φορολογία, δηλαδή να πέσει η Και το ΦΠΑ να κατέβει δραστικά. Και όταν λέμε δραστικά, εννοούμε να πάει 10%. Και όταν το πάει 10%, θα σα πω εγώ ποιο δεν θα κόβει αποδείξει. Σαν είναι και ντροπή να μην κόβει. Ούτε στην θα υπάρχει. Με αυτά τα δύο θα υπάρξει μια αρχικά μια ανάπτυξη. Να πάρει μια ανάσα θέλει η αγορά. Δεν μπορεί έτσι με αυτό το πράγμα. Δηλαδή κοιμόμαστε κυμ, και ξυπνάμε σκεπτόμενοι τι θα κάνουμε στο τέλος του μηνός αντί να σκεφτούμε πώς θα αναπτυχθούμε. Θέλουμε να αναπτυχθούμε και δεν μπορούμε. Θέλουμε να έχουμε μαγαζιά, θέλουμε να μεγαλώσουμε τις επιχειρήσεις μας και δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Πιστεύετε ότι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί αυτό το πλαίσιο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι αποτρεπτικό για επενδύσεις, ακόμα και για να επενδύσεις Εντό τη μιας ε, Μα δεν, υπά, δεν υπάρχουν επενδύσεις. Ακόμα και η Κόσκο που ήρθε στο λιμάνι του Πειραιά και ε, επέρεται η κυβέρνηση του ήρθε και η Κόσκο ε, και αυτή είναι δηλαδή και ένας είναι κρατικός να το, οργανισμός να το πω, δηλαδή. να το πω απλά δεν που έρχονται. θέλει να κάνει μια επέκταση στην επιχείρησή του δεν, να επενδύσει δεν πάνω στην ίδια δεν έρχονται, έχω ξέρω περιπτώσεις που ήθελαν άνθρωποι να κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα αρκετών εκατομμυρίων και τα παρατήσανε και φύγανε αυτό το καθεστώς το γραφειοκρατικό δεν υπάρχει πουθενά διώχνει το κεφάλαιο. Ο άνθρωπο που θέλει η εταιρεία, που θέλει ο κολοσσό που θέλει να έρθει στην Ελλάδα να επενδύσει σε ένα κράτο, γιατί θέλει να έρθει να επενδύσει, Γιατί την καλή του την καρδιά. Όχι. Επιχειρηματίε είναι οι άνθρωποι να κερδίσουν χρήματα θέλουν. Εδώ πέρα στην Ελλάδα χρήματα δεν βγαίνουν. Και αυτή η έλλειψη ρευστότητα η οποία παρατηρείται είναι και αποτρεπτική όσον αφορά τι ίδιε τι επενδύσει που θέλει να κάνει ένα επιχειρηματία που έχει μια επιχείρηση και θέλει να την ανακαινήσει, θέλει να την, να την εξυγχρονίσει. Το σκέφτεται Δεν βλέπει δεν τον έχεις. λόγο να το κάνει, δεν έχει λόγο να το κάνει. Σου λέει πού να πάω να κάνω, σε ένα, σε ένα ξερό χωράφι, να πάω να κάνω τι. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Δεν κινείται τίποτα. Γι' αυτό και όλε οι Αυτό είναι αλυσίδα. Δεν δουλεύει μια εταιρεία, δεν δουλεύει άλλη. Διώχνουν το προσωπικό από μια εταιρεία, διώχνουν το άλλο. Αρχίζει η ανεργία, μειώνονται οι εισφορέ που δεν μπορούν να εισπραχθούν. Ωστε να δοθούν και οι συντάξει τη στιγμή που πρέπει και όπω πρέπει. Και αυτό το πράγμα είναι ένα κοχλίας που μπαίνει συνεχώ μέσα. Και να έρθουμε λιγάκι και στην αυτοδιοίκηση, επειδή ε, υπάρχουν πληροφορίε ότι εσεί θέλετε να είστε υποψήφιο στην περιοχή σα, το Μαρούσι. Ε, καταρχήν ε, ισχύουν αυτές οι πληροφορίες. Το Μαρούσι έχει ε, πολλές προοπτικές ανάπτυξη. Ο Δήμαρχο, ο κ. Πατούλη, έχει κάνει μια σοβαρή προσπάθεια αυτά τα χρόνια. Τώρα φεύγει και πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα ακόμα στο Μαρούσι. Έχει πολύ μεγάλες προοπτικές και ναι, μέσα από αυτό που με ρωτάτε, δράτω με τι να σα πω ότι έχω ξεκινήσει μια προσπάθεια από το Φεβρουάριο. έχω συγκροτήσει ομάδα από πολύ αξιόλογους ανθρώπους του Αμαρουσίου και θα προχωρήσουμε μέχρι το Μάιο για το, το καλό του μαρουσιού μας και των πολιτών με αγάπη Μάλιστα. και τη βοήθεια του Θεού, όπως λέω πάντα, ναι, Α, Άρα προχωρήσω. με αυτό που λέτε μου δίνετε την ευκαιρία να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή το Μαρούσι είδαμε ότι βρέθηκε στην επικαιρότητα πριν από λίγα 24 ώρα με πλημμύρες. Ακριβώς. Βλέπουμε από την άλλη πλευρά αυτό το πολύ τραγικό γεγονός το οποίο συνέβη στην Ανατολική Αττική. Ποιε θα είναι οι προτεραιότητές σας Δηλαδή, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει, γιατί έχουμε, βρισκόμαστε τώρα αυτή τη στιγμή στην, στην φάση που αναζητούμε τι ευθύνε. Ε, θέλετε περισσότερε αρμοδιότητε σαν τοπική αυτοδιοίκηση, χρειάζεστε περισσότερου πόρου, ε, χρειάζεται να, να, εξαλειφθεί, αυτό, να εξαλειφθούν τα γρανάζια τη γραφειοκρατία. Τι ακριβώ πρέπει να γίνει, με τι παθογένειε του κράτου, είναι που εμποδίζουν δηλαδή στην τοπική αυτοδιοίκηση να αναλάβει ένα πολύ πιο ουσιαστικό ρόλο όλα αυτά που είπατε θέλουμε. Πώς γίνονται αυτά? Με συνεργασία και συνεννόηση. Δεν μπορεί ένας Δήμος να μαλώνει με την περιφέρεια. Και μια περιφέρεια να μαλώνει με το Δήμο. Και να μην γίνεται τίποτα. Και στο τέλος, την ύφη που λένε, να την πληρώνουν οι πολίτες. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Έπρεπε το ρέμα να έχει καθαριστεί από την περιφέρεια. Το αλαλούμ δηλαδή, τώρα ε, θα, μι θα μιλήσω για το αλαλούμ του ελληνικού κράτους, αυτού του σαθρού κράτους, είναι ένα ρέμα σε ένα Δήμο. Λογικά. Ανθρώπινα δεν να πρέπει, το πρέπει το ρέμα αυτό. Μιλάτε για το ρέμα εκεί αυτό που έγινε, που με ρωτήσατε για την πλημμύρα. Δεν πρέπει το ρέμα να ανήκει στο Δήμο. Πού θα λάση. ανήκει το ρέμα. Όχι, λέει ανήκει στην περιφέρεια. Το πεδίο του Άρεο, άλλο που ανηκει μάθει, ανήκει λέει στο, στην περιφέρεια. Ποια, γιατί ανήκει στην περιφέρεια. Δεν το έχω, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Μπορεί κάλλιστα ο Δήμο, έχει μηχανήματα να μπει μέσα να το καθαρίσει. Δεν το καθαρίζει πρέπει να το καθαρίσει η περιφέρεια. Μαλώνει με το Δήμο. Μαλώνει ο Δήμος Μαλώνει με Μαλώνει περιφέρεια. η περιφέρεια με το Δήμο γιατί δεν πηγαίνει ε, να, το, να, το, καθαρίσει. Πιστεύω ότι πρέπει να βγάλουμε καταρχήν τις μπλούζες κομματικέ. Τα χρώματα και τα κόμματα να πάνε στην άκρη. Εδώ, στην τοπική αυτοδιοίκηση, κυρία Ζωνίδου, πρέπει να μας ενώσει η αγάπη για τον τόπο μας. Δεν γίνεται να προχωρήσουμε έτσι χωρίς συνεργασία. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που θα κοιτάξω θα είναι να συνεργαστώ με την περιφέρεια. Η περιφέρεια είναι αυτή που, δίνει, που βγάζει τα κονδύλια για να γίνουν έργα. Όταν λοιπόν δεν είσαι καλά με την περιφέρεια και δεν μπορείς να συνεργαστείς, τέρμα όλα. Γι' αυτό φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Άκουσα ότι αν έμπαινε ο Δήμος να καθαρίσει, ήταν ποινικό αδίκημα και θα πηγαίνει το, το Δήμο στα δικαστήρια. Είναι λογικά πράγματα, δεν πρέπει να σοβαρευτούμε. Ο πολίτη χρειάζεται λύση στο πρόβλημά του. Δεν, δεν, τον, ενδιαφέρει δεν τον ενδιαφέρει αν είναι, ναι, είναι τη περιφέρεια του Δήμου ή πιανού είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει να υπάρχει μια ξεκάθαρη κατάσταση για να ξέρει πού να απευθυνθεί. Εδώ δεν λειτουργεί η συγκεκριμένη γραμμή, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Για να ειδοποιήσει κάποιο ότι έχει ένα πρόβλημα, ότι πήρε φωτιά γραμ... το σπίτι του, κάτι. Ναι, η γραμμή του Δήμου λειτουργεί, αλλά δεν ξέρω αν ανταποκρίνεται σε, σε όλε τι περιπτώσει. Ωραία. Να μιλάμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Χρειάζεται, κυρία Οζουνίδου, αγάπη και ενδιαφέρον για τον τόπο μα. Και δε... χρειάζεται συνεργασία. Το είπα πολλέ φορέ, αλλά να ξέρουμε συνεργασία. και ποιο κάνει τι. Δηλαδή ο, η, η εκένωση, για παράδειγμα. Το είναι να δοθεί πολύ, μια εντολή. Ναι. Ποια νου εντολή πρέπει είναι. να, πρέπει να πω, δώσει; Δεν, την δεν, ε, δεν μπορεί κανεί να δώσει εντολή εκένωση. Ούτε και η αστυνομία νομίζω. Είναι τόσο μπερδεμένο το σύστημα. Είναι τόσο μπερδεμένη η κατάσταση. Οι ευθύνε αποποιούνται από τη μία πλευρά στην άλλη. Κανεί δεν είναι υπεύθυνο. Κανεί δεν έχει ευθύνη. Και μου θυμίζει μια ελληνική ταινία με τη Γιάννη Το έκανε μία, το έκανε η Παπαδοπούλου και ποιο. Δηλαδή αυτά τα κομικοτραγικά πράγματα γίνονται εδώ Κομικο... και είναι τραγ... τραγικά και εν τέλει καταλήγουν να είναι τραγικά. Αυτό είναι το... Να χάνονται 100 ζωέ. Άδικα, τελείω άδικα. Διότι δεν υπήρχε συνεννόηση, όπω είπαμε, και συνεργασία. Που αν υπάρξει αυτό το πράγμα. Κατά την και εγώ πού? πιστεύω ότι. Εγώ πιστεύω... ότι σίγουρα υπάρχουν, αλλά θα πω, έχει την πιστεύω αφή. ότι φταίει το κράτος, φταίει η περιφέρεια, φταίνει η Δήμη, φταίμε εμείς, φταίει το ξερό μας το κεφάλι που ζούμε όλοι οι πολίτες σε ένα παράλληλο σύμπαν ο χαδερφισμού και διαφορίας. Και δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει και πιστεύουμε ότι αυτές οι καταστροφές και όλα αυτά που βλέπουμε, τα κραία καιρικά φαινόμενα, νομίζουμε ότι είναι στην τηλεόραση. Με αν δεν είναι στην τηλεόραση πια είναι και σε εμά. Είναι μέσα στο σπίτι μα. Είναι στην περιοχή μα. Κάπως... Οπότε Βρέπει αντιλαμβάνομαι... να σκεφτούμε και εμείς ότι φταίμε και εμείς. Αντιλαμβάνομαι ότι από τα πρώτα πράγματα τα οποία θα θελήσετε να κάνετε είναι να αποσαφηνίσετε καταρχήν ποιος έχει την αρμοδιότητα που Αυτό Αυτό είναι γιατί. πολύ βασικό και δεύτερον θέλω οι συμπολίτε μου να είναι αρρωγοί και συμπαραστάτε στο έργο τη Δημοτική Αρχή και θέλω να προάγω τον εθελοντισμό. Να βοηθήσουμε όλοι μαζί. Το σπίτι μα ξεκινάει όχι από την πόρτα και μέσα, όταν βγαίνουμε και έξω. Υποθετ... Είναι απλά πράγματα που μπορούν να γίνουν και θα γίνουν. Υποθέτω... Τι γίνεται? Υποθέτω, κύριε Νικολαράκο, ότι θα τα ξαναπούμε από τη στιγμή που δηλώνετε παρόν στην παρόν. μάχη για τι αυτοδιοικητικέ εκλογέ. Ε, ε, οπότε φαντάζομαι ότι θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα και θα τα ξαναπούμε εδώ στο... και θα πάμε στιγμή. και καλά. Σα ευχαριστούμε Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σα. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε, κυρίε και κύριοι. Νέο αίτημα αποφυλάκηση αναμένεται να καταθέσουν τι επόμενε ημέρε οι δικηγόροι των δύο Ελλήνων Στεθεωτικών που κρατούνται επί πέντε μήνε φυλακισμένοι στην Αδριανούπολη, χωρί να του έχουν αποδοθεί κατηγορίε. Νέο αυστηρό μήνυμα προ την Άγκυρα απίφθινε από την Αμοργό ο Προκόπη Παυλόπουλο, ενώ ομάδα δικηγόρων τη Θεσσαλονίκη αναλαμβάνει πρωτοβουλία παρέμβαση στην υπόθεση με στόχο να επιταχύνει τι εξελίξει. Την ίδια ώρα, προκλητικό εμφανίστηκε σε δηλώσει του για άλλη μια φορά ο Ταγί Περδογάν, καθιστώντα σαφέ ότι η έναρξη των γεωτρήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί προτεραιότητα τη νέα κυβέρνησή του. Η Τουρκία θα κάνει αυτό που ξέρει στη Μεσόγειο, δήλωσε ο Ταγί Περδογάν, επαναφέροντα στο προσκήνιο την πρόθεσή του για έναρξη γεωτρήσεων, ενώ ανακοίνωσε και τη μίσθωση ενό δεύτερου γεωτρύπανου, Ξεκινώντα γεωτρήσει στα βαθιά και ριχά νερά τη Μεσογείου δείχνουμε την αποφασιστικότητά μας να διαφυλάξουμε τα συμφέροντά μας», σημείωσε ο Σουλτάνος. Κάποιοι συναντήθηκαν και συζήτησαν για το τι θα κάνει η Τουρκία. «Η Τουρκία θα κάνει αυτό που ξέρει», είπε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος. Μάλιστα, ο Ερντογάν υποσχέθηκε τριπλασιασμό των προσπαθειών, ώστε να μεγιστοποιηθεί το κέρδος από τα αποθέματα υδρογονανθράκων, όπως είπε. Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε και στα σχέδια για ανάπτυξη πυρηνικής ενέργειας. Όπως προανήγγειλε, ο σταθμός του Άκουγιου θα τεθεί σε λειτουργία το 2023. Ο δεύτερος είναι ήδη στα σκαριά στη συνόπη της Μαύρης Θάλασσας και ότι ο τρίτος πυρηνικός σταθμός θα κατασκευαστεί κοντά στη Θράκη. Την ίδια ώρα αυστηρό μήνυμα προειδοποίηση προς την Τουρκία εξαιτίας της συνέχισης της κράτησης των Ελλήνων στεδιωτικών έστειλε από την Αμοργό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Αν νομίζει η ηγεσία της Τουρκίας ότι με τον τρόπο αυτό κάμπτει το ηθικό των Ελλήνων στρατιωτικών κάνει τεράστιο λάθος. Το ηθικό τους είναι ακμαίο και αποδεικνύει τι σημαίνει Έλληνα στρατιωτικός. Η Τουρκία όμως και η ηγεσία της εκτίθενται ανεπανόρθωτη. Στα μάτια όλου του δημοκρατικού κόσμου. Μαζί με άλλα παραδείγματα που δυστυχώ δίνει, αποδεικνύει ότι δεν σέβεται ούτε το κράτος δικαίου ούτε την έννοια της δημοκρατίας και επομένως τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου. Τα δείγματα γραφή τη τουρκική κυβέρνηση θυμίζουν άλλε εποχέ, τόνισε ακόμη ο κύριο Παυλόπουλο. Δεν επιτρέπουν καμία ευρωπαϊκή πρόπτικη στην Τουρκία και κυρίω υπονομεύουν τη θέση τη ακόμα και ω μέλου του Συμβουλίου τη Ευρώπη και υπενθύμησε ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ο μόνος δεσμός της Τουρκίας με τη Δύση και με το δημοκρατικό κόσμο για να προειδοποιήσει και πάλι ότι με αυτά που κάνει είναι αμφίβολο αν μπορεί να διατηρήσει αυτή τη θέση. Στο μεταξύ, νέα προσπάθεια αποφυλάκησης αναμένεται να καταβάλουν οι δικηγόροι των δύο Ελλήνων στεδιωτικών καταθέτοντας μέσα στις επόμενες ημέρες και νέο αίτημα το 7ο κατά σειρά για την αποφυλάκιση τους. πρωτοβουλία για του δύο Έλληνε στρατιωτικού που κρατούνται στι φυλακέ τη Αδριανούπολη αναλαμβάνει η ομάδα Δικηγόρη για την Ειρήνη, τη Δημοκρατία και τη Συνεννόηση στα Βαλκάνια. Συγκεκριμένα η ομάδα θα στείλει επιστολή στο Δικηγορικό Σύλλογο Αδριανούπολη. Με τον οποίο ο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκη είχε αδελφοποιηθεί στο παρελθόν και θα ζητήσει την ενεργοποίηση κάθε νομικού μέσου, αλλά και τη κοινή γνώμη. Ο σκοπό μια τέτοια ενέργεια είναι οι δύο Έλληνε Δεδοτικοί να τύχουν δίκαιη μεταχείριση, ώστε να του απαγγελθεί σύντομα κατηγορία, να προσαχθούν σε δίκη και ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, να του δοθεί η δυνατότητα να επαναπατριστούν στην Ελλάδα. Δραματικέ είναι οι εξελίξει από το μέτωπο τη τεράστια πυρκαγιά που κατακαίει τι τελευταίε ημέρε στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Δύο από τι αιστείε που μένονται στο βορρά ενώθηκαν, σχηματίζοντα τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στην ιστορία τη πολιτεία εξαιτία τη ξηρασία και των, δυτικ, των δυτικών ανέμων. Από τη φωτιά έχουν γίνει στάχτη εκατοντάδε χιλιάδε τρέματα δάσου και έχουν καεί ολοσχερό 75 σπίτια. Αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη πύρινη λέλαπα στην ιστορία της βρίσκεται η Καλιφόρνια. Δύο εστίες που μένονται στη Βόρεια Πολιτεία ενώθηκαν και σχημάτισαν μια μεγάλη φωτιά που αποκαλείται πλέον με το μεντοσύνο κόμπλεξ και απειλεί να εξαφανίσει μία ολόκληρη περιοχή. Of water for any kind of οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι οι φλόγες έχουν ήδη μετατρέψει σε αποκαίδια εκατοντάδες χιλιάδες τρέματα εδάφους, μία επιφάνεια που πλησιάζει τις διαστάσεις ολόκληρης της Αχανούς πόλης του Λος Άντζελες, και δεν έχουν τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Σύμφωνα με τις αρχές, η ξηρασία σε συνδυασμό με τον δυνατό αέρα είχαν ως αποτέλεσμα οι δύο πύρινες αιστείες να ενωθούν, ενώ έχουν ολοσχερός καταστραφεί δεκάδες σπίτια. Το μέγεθος της υπέρπυρκαγιάς έχει πλέον ξεπεράσει τη φωνική πυρκαγιά του περασμένου Δεκεμβρίου στη βόρεια Καλιφόρνια, που είχε κάψει 1.140.000 στρέμματα και είχε μετατρέψει σε στάχτη πάνω από χίλια κτίρια προτού τεθεί τελικά υπό έλεγχο στι 12 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Δασών και Πυροπροστασία τη Καλιφόρνια, πάνω από 14.000 πυροσβέστε έχουν ρηχτεί στη μάχη τη κατάσβεση τη πυρκαγιά αλλά και των άλλων αιστιών που μένονται στην Καλιφόρνια. Είναι η πρώτη φορά που τόσο ισχυρέ δυνάμει τη πυροσβεστική είναι συγκεντρωμένε σε μία και μόνο πολιτεία. Πυρκαγιά με το σύνο κόμπλεξ δεν είναι τόσο καταστροφική όσο η φωτιά καρ που μένεται βορειότερα η οποία έχει κατακάψει χίλια περίπου σπίτια στα περίχωρα της πόλης Ρέντικ και έχει στοιχήσει τη ζωή σε επτά τουλάχιστον ανθρώπους, με δεκάδες να αγνοούνται ακόμη. Ωστόσο, αν δεν τεθούν σύντομα υπό έλεγχο, οι συνδυασμένε εστίες απειλούν πάνω από 11.300 σπίτια και έχει δοθεί ήδη εντολή για εκένωση συνοικισμών που βρίσκονται στο διάβα της. Ανήποτη θλίψη προκαλεί ο θάνατο τη δημοσιογράφου Ρίκα Βαγιάννη σε ηλικία μόλι 56 ετών. Η παρουσιάστρια έδωσε άνηση μάχη με τον καρκίνο και δυστυχώ δεν τα κατάφερε. Η Ρίκα Βαγιάννη επέλεξε να δώσει τη μάχη τη αθόρυβα, χωρί να ενημερώσει καν άτομα του πολύ φιλικού τη περιβάλλοντο. Στο πλευρό τη ήταν μόνο η οικογένειά τη, ενώ και στο νοσοκομείο ήταν ελάχιστε οι επισκέψει που είχε δεχθεί. Η είδηση του θανάτου τη Ρίκα Βαγιάννη σκόρπισε θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο. Στην προσωπικότητα και το πολυπίκυλο ταλέντο τη ηθοποιού και δημοσιογράφου αναφέρονται πολιτικοί και κόμματα. Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια τη Ρίκα Βαγιάννη, ενό νέου ανθρώπου που άφησε το στίγμα τη στο θέατρο, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, ω ηθοποιό αλλά και ω δημοσιογράφο στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Εκφράζω τα βαθύτατα συλληπιτήριά μου στον σύζυγό τη, το μονάκριβο γιο τη, στου γονεί και στου οικείου τη, δήλωσε ο πρόεδρο τη Βουλή Νίκο Βούτσης. Θερμά συλληπιτήρια προ την οικογένεια τη Ρίκα Βαγιάννη, απευθύνει ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωση του γραφείου τύπου του κόμματο, χαρακτηρίζοντα το θάνατό τη ω μια σημαντική απώλεια για το χώρο τη δημοσιογραφία. Το ποτάμι και ο επικεφαλή του Σταύρο Θεοδωράκη δήλωσε: Μια αντισυμβατική αρχόντισα ήταν η Ρίκα, μορφωμένη, δημιουργική, ευαίσθητη, ερετική που ποτέ δεν επαναπαυόταν στις δάφνες της. Ρίκα, σε ευχαριστούμε για όλα. Για αυτά που έκανες, για το γέλιο σου που μας γέμιζε αισιοδοξία για τα ανυπέρβλητα κείμενά σου, δήλωσε ο Σταύρος Θεοδωράκης. Εκ μέρου τη Νέα Δημοκρατία, ο Άδωνη Γεωργιάδη μέσω Twitter είπε στη Ρίκα Βαγιάννη: Καλό ταξίδι. Με ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ εκφράζει τα θερμά του συλληπιτήρια στου οικείου τη, όπω και η Ένωση Κεντρών και ο πρόεδρό τη, Βασίλη Λεβέντη. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθούν τα νέα για τον καιρό και στη συνέχεια η εκπομπή Αντιπαραθέσεις με το Γιάννη Λοβέρδο. Καλό σας βράδυ.